Μετά από ένα μήνα περιορισμών, ανοίγει και πάλι η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Ένα μέτρο που δυσκόλεψε τη ζωή των Θεσσαλονικαίων, αλλά συνέβαλε θετικά στον περιορισμό της διασποράς του ιού. Εκεί βρίσκεται η Λευκή Γεωργάκη και θα μας μεταφέρει τώρα το κλίμα που επικρατεί. Και από ό,τι βλέπω, Λευκή, πίσω σου στις εικόνες, οι Θεσσαλονικείς ήδη βγήκαν έξω. Βγήκα στην παραλία, Μάρα. Δεν μπόρεσα να του συγκρατήσω τα περιοριστικά μέτρα διαστόματος των τοπικών αρχόντων, του Περιφερειάρχη. Ξέραμε ότι η παραλία θα ανοίξει στις 10 το βράδυ. Ήδη τώρα θα έπρεπε να μετράμε να είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, οι Θεσσαλονικείς με τη βοήθεια του Άγγελου Μισελή θα δούμε και την παραλία και από την άλλη πλευρά. Βρισκόμαστε κοντά στις ομπρέλες του Ζοκολόπουλου. Οι Θεσσαλονικείς έχουν βγει πάνω στο πλακόστρωτο, περπατούν, κάνουν τη βόλτα τους, κάνουν την ποδηλατάδα τους. Και θα ήθελα να πω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, ο περισσότερος κόσμος κρατάει τις αποστάσεις, αλλά όχι όλοι, έτσι. Και αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στο γεγονός, όπως είπες, Μάρα, ότι δυσκολεύτηκαν ένα μήνα τώρα που υπήρχε κάποιος περιορισμός. Ξέραμε ότι θα ανοίξει στις 10, οι έλεγχοι όμως έχουν χαλαρώσει και ο κόσμος κυκλοφορεί. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι πρέπει να κρατάμε τους περιορισμούς. Ισχύουν τα ίδια μέτρα που ίσχυαν μέχρι τώρα. Δηλαδή, στέλνουμε SMS για να βγούμε στην παραλία να αθληθούμε ή να κάνουμε βόλτα. Έχουμε μαζί μας την ταυτότητά μας. Πρέπει να είμαστε για περιορισμένο χρόνο στην παραλία, να μην καθόμαστε στον περιβάλλοντα χώρο και δεν επιτρέπεται να έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές για να κάνουν τη βόλτα τους εδώ. Ελπίζω να είναι η πρώτη μέρα που ξεθάρεψαν οι Θεσσαλονικείς και βγήκαν έτσι όλοι μαζί, τις επόμενες ημέρες να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, Μάρα, το ΣΥΙΞΟΥ παραμένει κλειστό μέχρι τις 4 Μαΐου. Και αυτό γιατί δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν οι αρχές το γεγονός να έχουμε ένα τριήμερο της Πρωτομαγιάς που θα πάνε όλοι πάνω στο περιαστικό δάσος να πιάσουν το Μάη και έτσι. Άθελά μας μπορεί να δημιουργήσουμε μία αντιστροφή των δεδομένων, των θετικών δεδομένων που είχαμε μέχρι στιγμής. Αυτά, Μάρα. Βοηθάει και ο καλός καιρός απόψε. Να σε ευχαριστήσω, Λευκή.